ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδια και ποίηματα με θεματολογία που σχετίζεται με το φεγγάρι παρουσίασε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών το βράδυ του Σαββάτου στον αύλιο χώρο του Πολιτιστικού Πολυχώρου. Πρωταγωνιστές σε αυτή την μουσική και ποιητική βραδιά, το μουσικό σύνολο με τους Αχιλλέα Φρέστα, Ειρήνη Δόβα, Γεωργία Αναστάση και Ελευθέριο Καραγιάννη. Οι τέσσερις μουσικοί παρουσίασαν στο κοινό ένα ταξίδι σε τραγούδια και ποίηματα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών και ποιητών, με την αφηγηματική συνδρομή της Μαρίας Στρατσιάνη και του Δημάρχου Μωυσή Ελισάβ. Το φεγγάρι σκόνταψε στις σιτιές και έπεσε στο πυκνό χορτάρι. Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα πάχουλά τους χέρια το φεγγάρι και όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο. Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά και όπου πατούν αφήνουν κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο κόμμα. Μα ευτυχώς οι μεγάλοι που ξέρουν πολλά δεν καλοβλέπουν. Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν. Γι' αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες τσέπες ή τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύχτα παίζανε κρυφά με το φεγγάρι. Όταν βγαίνει το φεγγάρι, οι καμπάνες χάνονται και εμφανίζονται τα πρόσβατα, τα μονοπάτια. Όταν βγαίνει το φεγγάρι, η θάλασσα σκεπάζει τη γη και η καρδιά αισθάνεται νησί κατά μεσής του απείρου. Κανείς δεν τρώει πορτοκάλια κάτω από την πανσέλινη. Πρέπει να φας πράσινα φρούτα παγωμένα. Όταν βγαίνει το φεγγάρι με τα 100 όμοια πρόσωπα, το αργυρό νόμισμα κλαίει στην τσέπη. Στην αρχή της εκδήλωσης χαιρετισμό απίφθινε η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ελένη Ακονίδου. Και όμως δεν χρειάζεται πάντα να βλέπουμε αυτό που ξέρουμε πως υπάρχει. Με άδειο ή γεμάτο φεγγάρι λοιπόν, με σύννεφα ή ξαστεριά, είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στο φεγγάρι και την επίδρασή του πάνω μας. Το τοπικό μας μουσικό σύνολο έχει ετοιμάσει μια υπέροχη εκδήλωση με μουσική και ποίηση από σημαντικούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς, μουσικούς, στιχουργούς και ποιητές και σας καλούμε να πάρετε ένα αντίτυπο του συλλεκτικού σημερινού μας προγράμματος, μια έκδοση που πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες που έχουμε εκδώσει και στην οποία ελπίζουμε να ανατρέχεται και μετά το πέρας της σημερινής βραδιάς σε κάθε πανσέλινο, σε κάθε μισοφέγγαρο κρυμμένο πίσω από τα σύννεφα.